Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πότε τα πράγματα γίνονται απλά. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα έχουμε παρεμβολές, ένα σκυλί προσπαθεί καλημέρα να φυλάξει την περιοχή του και μας έχει ζαλίσει λίγο με το γάβγισμά του. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το πότε τα πράγματα γίνονται απλά. Τα πράγματα γίνονται απλά όταν τα κάνουμε κατ' εξακολούθηση και όταν φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να μην σκεφτόμαστε αυτά που κάνουμε. Όταν φεύγουμε από το επίπεδο που δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και φτάνουμε στο επίπεδο που κάνουμε κάτι χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έχουμε αυτοματοποιήσει τη διαδικασία. Έτσι ακριβώς είναι και το περπάτημα. Αν παρατηρήσεις ένα μικρό παιδί, στην αρχή για να κάνει οτιδήποτε πρέπει να το σκεφτεί. Προσπαθεί, χτυπάει, σηκώνεται, το ξαναπροσπαθεί και στο τέλος καταφέρνει και προχωράει. Τώρα θα μου πεις γιατί μιλάς για το περπάτημα. Μιλάω για το περπάτημα γιατί το περπάτημα είναι κάτι τόσο πολύπλοκο και τόσο ξεχωριστό για το ανθρώπινο είδος που το έχει επιτρέψει να φύγει και να ξεχωρίσει από όλα τα υπόλοιπα ζώντα, όντα εδώ πέρα στον πλανήτη. Αυτό που θεωρούμε τόσο απλό όπως είναι το περπάτημα, στην ουσία είναι από τις πιο πολύπλοκες και πολυσύνθετες κινήσεις που μπορεί να κάνει ένα όνος σε αυτόν τον πλανήτη. Και αυτό το περπάτημα συνδέεται με την φιλοσοφία. Πώς ακριβώς και με τη σκέψη, αυτό μας λέει το βιβλίο «Περπατώντας με τους φιλοσόφους» από τον Roger Paul Droit και τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα στην εκπομπή τη ραδιοφωνική και στο οποίο μας δείχνει πώς κάθε φιλόσοφος μπορεί να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο στυλ περπατήματος και πώς αυτό το περπάτημά του συνδέεται με τη σκέψη. Αυτό το πράγμα λοιπόν που εμείς θεωρούμε πολύ απλό στην ουσία είναι μια πολύ σύνθετη κίνηση. Είναι μια σύνθετη πρώτα προς την αστάθεια, σηκώνοντας το βήμα και κάνοντας μπροστά στην ουσία πέφτουμε, πάμε να πέσουμε, πάμε προς την πτώση. Έρχεται όμως το επόμενο βήμα για να φέρει την ισορροπία. Αυτή η εναλλαγή μεταξύ της πτώσης και της ισορροπίας, της ανισορροπίας και της ισορροπίας είναι στην ουσία και το ίδιο πράγμα όπως λειτουργεί η σκέψη. Περνάμε από την αφισβήτηση στην επιβεβαίωση, από την μία σκέψη στην άλλη, από τη μία λέξη στην άλλη. Όλα αυτά συνδέονται, η σκέψη, ο λόγος και το περπάτημα και ο τρόπος πώς μας δείχνετε μέσα αυτό το βιβλίο. Να έχετε μια υπέροχη λοιπόν εβδομάδα, να θυμάστε ότι για να κατακτήσετε κάτι και να το κάνετε απλό θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να το κάνουμε ξανά και ξανά και αυτό που θεωρούμε πολύ απλό είναι αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε για να δούμε πόσα νοήματα κρύβει από πίσω. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, αγαπημένη μας ημέρα. Για όποιον από εσάς εκεί πέρα παρακολουθεί ακόμα το βίντεο, σημαίνει ότι ακόμα είναι εδώ γιατί κάτι προσδοκά, κάτι ονειρεύεται. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να δουλέψει μαζί μου προκειμένου να το βοηθήσω να εφαρμόσει καινούργια εργαλεία στη ζωή του για να βελτιώσει το μίσο, τότε είμαι πάντα δίπλα του και μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.